Αγαπητοί συναγωνιστές, χαιρετίζουμε τη σημερινή μαχητική εκδήλωση που είναι συνέχεια των πολυμορφών κινητοποιήσεων που ασταμάτητα πραγματοποιούν όλα τα προηγούμενα χρόνια με έτοιμα τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα σε όλο το δημόσιο τομέα. Ο κλάδος των εργαζόμενων στους Δήμους έχει άμεση συμμετοχή αφού μόνιμοι και συμβασιούχοι όλο το προηγούμενο διάστημα μετά από σκληρό πολυήμερο αγώνα ανάγκασαν την κυβέρνηση να προχωρήσει με τη λεγόμενη προκήρυξη 3K για πρόσληψη 8.000 μόνιμου προσωπικού για να καλύψουν τις κενές θέσεις κυρίως στον τομέα της καθαριότητας. Ακόμα βέβαια βρισκόμαστε στις κορονοβόρες διαδικασίες και στην ομοιρία χιλιάδων οικογενειών για αυτονόητους λόγους λέμε εμείς, αφού καμιά πρόσληψη δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και παράλληλα αυτές οι προσλήψεις δεν επιφέρουν καμία δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού γίνονται στις λεγόμενες ανταποδοτικές υπηρεσίες που οι ίδιοι οι πολίτες δηλαδή θα υπομίζονται το κόστος. Η μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων κάθε μορφής, είτε είναι ορισμένου χρόνου, είτε έκτακτο προσωπικό, είτε μέσω ΑΕΔ, είτε με συμβάσεις έργου ή με τους λεγόμενους τίτλους κτήσης, είναι ταυτόχρονα αγώνας ενάντια σε κάθου είδους ελαστικές σχέσεις, ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στην κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις τομέων του δημοσίου που έχουν σαν στόχο τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση σε κοινή πλεύση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σωματείο μας, όπως και το σύνολο των σωματείων του κλάδου που οι ταξικές δυνάμεις έχουν την πλειοψηφία, δεν βάζει κανένα φραγμό στην εγγραφή των συμβασιούχων με πλήρη δικαιώματα εν αντιθέσει με την ηγεσία της Ομοσπονδίας μας, την ΠΟΕΟΤΑ, που εδώ και χρόνια αρνείται το δικαίωμα αυτό σε χιλιάδες εργαζόμενους στους Δήμους, αποκλείοντας μάλιστα από συνέδρια σωματεία που είχαν ψηφίσει και οι συμβασιούχοι. Σήμερα δίνουμε ακόμα μια διαφορετική διάσταση με την πρόταση για κατάργηση του άρθρου 103 του Συντάγματος. Δεν είναι το κύριο, αλλά αν αυτοί που δήθεν θέλουν, αλλά κρύβονται πίσω από νομική και από τερτύρια, έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην κατάργηση του άρθρου και την άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Για μας ο αγώνας δεν σταματά εδώ, συσπηρωμένοι στα σωματεία μας και με ξεκάθαρους στόχους, αντιπαλεύουμε κάθε αντιλιακή αντεργατική πολιτική και αυτούς που την υπηρετούν. Καλή συνέχεια και από κοινού ακόμα πιο μαχητικά και μαχητικά θα διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Ευχαριστώ.